Ένας ιδιαίτερα κρίσιμος τομέας της πληροφορικής στον χώρο της υγείας είναι τα πληροφοριακά συστήματα των ακτινοδιαγνωστικών τμήματων. Ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κ. Λάζαρος Μακρύς, επισκέφθηκε το νοσοκομείο Τρικάλων και συγκύλε την τοποθέτηση αυτών των πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Μέσω των συστημάτων απεικονιστικής ιατρικής δημιουργείται, ανέφερε ο κ. Μακρύς, ένας πρότυπος ενιαίος κεντρικός ιατρικός φάκελος ασθενούς, στον οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλα τα νοσοκομεία και θα μπορούν να τον ενημερώνουν όταν απαιτείται. Παρουσιάζουμε ως 5η Υγειονομική Περιφέρεια στο νοσοκομείο των Τρικάλων τα πληροφοριακά συστήματα εκείνα, τα οποία βοηθούν όλο το ιατρικό προσωπικό σε ό,τι αφορά την απεικονιστική ιατρική. Είναι κάτι που λείπει από το σύνολο των ελληνικών δημόσιων νοσοκομείων και εδώ φρόντισε η 5η Υγειονομική Περιφέρεια και σε τούτο το νοσοκομείο να έρθουν αυτές οι εφαρμογές, οι οποίες είναι πανάκριβες, δωρεάν. Άρα λοιπόν βάζουμε με μία κίνηση και το νοσοκομείο των Τρικάλων σε μία τροχιά που μπαίνει απευθείας στη νέα εποχή. Αυτό βοηθάει πρώτα απ' όλα τον ασθενή, δεν θα έχει να τρέχει με την κλασική γραφειοκρατία. Θα υπάρχει ο φάκελός του και έτσι εύκολα θα είναι αναγνώσιμος από τους γιατρούς οι οποίοι καλούνται να τον περιθάλψουν και επίσης θα έχει τη δυνατότητα μέσα από τα νέα αυτά συστήματα ο φάκελός του να είναι αναγνώσιμος όχι μόνο στα νοσοκομεία της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας αλλά ανά τον κόσμο όπου υπάρχουν συστήματα όπου μπορούν να διαβάσουν τα συστήματα διότι υπάρχει ας πούμε μια πύλη πρόσβαση λεγόμενη HL7 που ανοίγει τους ορίζοντες και μπορεί να είναι αναγνώσιμος ο φάκελος του κάθε ασθενούς όπου και αν του συμβεί οτιδήποτε.